Και τώρα είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Καμένος. Καλή σας μέρα, κύριε Καμένε. Κύριε Πρόεδρε, για την ακρίβεια. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Πρόεδρο σε τι, είπαμε. Δύναμη ελληνισμού. Δύναμη ελληνισμού. Τώρα θα δούμε βέβαια αν θα γίνεται και για είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Γιατί πολλά στο χώρο θα διαφωνήσω μαζί σας σήμερα. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ σχέση. Συνήθως διαφωνούμε. Καλό είναι αυτό. Και αυτό είναι καλό. Θα περιμένετε να διαφωνήσετε όμως μετά το διάλειμμα. Να προηγηθεί ο διαφημιστής. Να πω τον πρόλογο, τον πρώτο πρόλογο. Μία κουβέντα, ναι. Περνάει στο σχολείο, διεισδύει το μήνυμα και όχι η οργάνωση. Αυτό ενοχλεί. Mm-hmm. Ότι περνάει το μήνυμα. Δεν ασχολείται κανένας με το μήνυμα των παιδιών. Το τι λένε. Δεν λένε θέλω να καταλύσω τη δημοκρατία, δεν θέλω τους ομοφυλόφιλους, θέλω ναρκωτικά. Τι λέει, το μήνυμα, δεν ασχολούμαι στο μήνυμα και ασχολούμαστε αν κάποιος οργανώνει κάποιον για να πει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι υγιέστατο. Έπρεπε να μπουν στο κάδρο αυτή τη στιγμή αυτή τη ιστορία οι μαθητές. Σας αρέσει είναι στο η εικόνα, κάδρο. Δηλαδή δεν, με 10 μαθητές στη σειρά να τραγουδάνε Μακεδονία της Αγουστή. Εγώ έχω κάνει καταλήψεις, ήμουν και στα 15 μελές. Φαντάζομαι και εσείς για πολλούς λόγους. Τυρόπιτες, σχολικά, καθαριότητα, δύο δάσκαλοι που ήταν αυστηροί. Μία δικιά μας έβγαλε, θυμάμαι τότε. Εσείς συμφωνείτε έβγαλε με το Βελουχιώτη και είχε βγάλει την Παναγία και είχε βάλει τον Άρη με τις καταλήψεις, κύριε Καμένα. Να το πάμε τώρα μια και το ξεκινήσουμε. Συμφωνώ με κάθε είδους διαμαρτυρία των μαθητών, οι οποίοι βράζει το αίμα τους και από τη στιγμή που βράζει για κάτι υγιές που είναι ένα εθνικό ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, γιατί όχι. Ναι, αλλά αν είναι η Χρυσή Αυγή, κρύβεται πίσω από αυτό. Δεν κρύβεται κανένα. Το μήνυμα ενοχλεί. Έτσι λέει πώς, πώς το λέτε ότι δεν κρύβεται. Ψάχνουμε να βρούμε λόγο να αποδομήσουμε και τα παιδιά στην ηλικία των 16-17 που όταν κάνουν καταλήψεις με την κοτσίδα ο Τσίπρας έτρεχε από σχολείο σε σχολείο, στην Κράβα και παντού. Για διάφορους λόγους. Ήταν ήρωας και έγινε πρωθυπουργός. Άρα πιστεύω εγώ θα ήθελα να γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Ένας από τα παιδιά φωνάζει για τη Μακεδονία στο μέλλον. Ναι. Αυτό. Εντάξει, αυτό το δούμε. Αυτό. Αλλά αυθορμήτως, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή τα παιδιά τώρα σε αυτόν τον ουδέτερο ας πούμε, χρόνο, θα έλεγε κανείς, γιατί η επικαιρότητα. Δεν είναι τόσο ουδέτερος ο χρόνος σε κάποια μέρη που έχουν ευαισθησίες. Όταν το ουράνιο τόξο μαζεύεται, κάνει συγκέντρωση για μακεδονική μειονότητα έπειτα στο σπίτι του. Στο καφενείο ο πατέρας του, στο σπίτι, συζητάει αυτά που δεν συζητάμε εμείς εδώ στο κέντρο. Βγαίνει ο πατέρας στο καφενείο και του λέω διπλανώς, ξέρεις, έχουμε μακεδονική μειονότητα. Και τουλάχιστον ποια μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Δείτε δηλαδή ότι όλο τον τελευταίο καιρό και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές η Χρυσή Αυγή κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά και στα σχολεία, κύριε Καμένα. Έχω πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα εργαλείο, μην τη χρησιμοποιούμε κι εμείς. Αν ήταν όλη η φυλακή, αν δεν υπήρχε και βγαίναν πάλι τα παιδιά, ποιος θα ήταν ο κακός. Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή να δούμε ποιος, δεν υπάρχει κανένας. Μένα με ενδιαφέρει το μήνυμα να μην υπάρξουν βιαιότητες, να μην υπάρχουν καταστροφές στα σχολεία, αυτό με ενδιαφέρει. Το να γίνει μια υγιής κατάληψη με δύο πανό. Να διατρανώσω ένα μήνυμα εθνικό. Μια, δεν τώρα είναι έχουμε αντισυγκεντρώσεις, όπως βλέπετε. Για τη συγκέντρωση. Και πάμε είναι για σύγκρουση. Τώρα πρόσεξε. Το κανάλι τη ρουβικοκυβέρνηση. Γιατί είναι μέσα η κυβέρνηση με τον Ρουβίκανο. Και δίνει μέσα από το κανάλι, διοχετεύει, κάνε μια αντιφά. Mm-hmm. Εμένα η κόρη μου, που είναι 22, καλή τη ώρα εκεί που είναι, mm-hmm. στο εξωτερικό και σπουδάζει. Λοιπόν, μου έλεγε για αντιφά. Mm-hmm. Λέω, τι είναι το αντιφά, αγάπη μου, στο σχολείο. Ήρθανε απ' έξω. Mm-hmm. Οι κοτσιδάκηδες με τα μουσια, οι οποίοι ήταν εξωσχολικοί, προσέξτε, όχι χρυσαυγητές, ναι. οι αριστεροί. Ναι, ναι. Και κάνανε προσελητισμό στα παιδιά που ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Τι είναι η αντιφά. Γιατί το μήνυμα έπεσε το σχολείο είναι αντιφά. Δεν σας ενοχλεί γεμίσει. Ο προσελητισμός της Χρυσής Αυγής, σας ενοχλεί ο προσελητισμός από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει προσελητισμός για ένα δεν εθνικό μπορείτε ζήτημα. Να λέτε, είναι κύριε Καμένε, ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι πίσω από αυτές τις καταλήψεις. Δεν κανένας. Δεν είναι το ίδιο να γίνεται αυθόρμητα και το ίδιο να υποκινείται. Εγώ να ήμουν, θα ήμουν χρυσαυγήτης. Αν εσύ στο παιδί σου έλεγε, Δημήτρη μου, μπαμπά, βρέχουμε κατάληψη για τη Μακεδονία, θα του έλεγε όχι και θα έλεγε ένα δημοσιογράφο. Εσύ τι νόση, είσαι του οικονόμου. Φασίστα ο μπαμπά. Να αφήσουν τα παιδιά να περάσουν τα δικά του μηνύματα, να μιλήσουν για τα προβλήματα του. Να μην τα καπελώσει κανεί. Ακριβώ και να μην τα χαρακτηρίζουν τα παιδιά. Γιατί πρέπει να ακούω πολιτικού να λένε ότι είναι φασίστε τα παιδιά. Επειδή το σύστημα ψάχνει να βρει έναν κακό για να αποδομήσει το μήνυμα, το σύστημα δεν θέλει το μήνυμα να περάσει. Πώ δεν θα περάσει το μήνυμα όταν υγιεί δυνάμει όπω είναι τα παιδιά που είναι. Πιο παρθένα από εμάς, με επιτρέπετε την έκφραση, ενώ σαν χαρακτήρες πολιτικά δεν έχουν βιώσει αυτά που έχουμε βιώσει εμείς στη ζωή, παίρνουν το μήνυμα και λέει: Η Μακεδονία είναι αυτό. Στο σχολείο, στις παρελάσεις, γιατί τραγουδούσαν το Μακεδονία εξακουστή και κάποιοι αποβλήθηκαν. Συγγνώμη. Τους είχαν βάλει χρυσαυγίτες ή οι φασίστες ή ο Καμένος να τραγουδήσουν να αυτό. Να δούμε το άλλο μήνυμα που προσπαθείτε να περάσετε εσείς. Δημήτρης Καμένος, Φαΐλος Κρανιδιώτης, Γιώργος Καρατζαφέρης και Κυριάκος Βελόπουλος. Τελικά εσείς ετοιμάζετε κάτι όλοι μαζί ή όχι? Χθες βγήκε η είδηση ότι πλακώθηκαν Βελόπουλος Φαΐλος. Ισχύει? Από τι βλέπετε? Διαβάσαμε ισχύει. Για να έχουν βγει δηλώσεις ένθεν κακήθεν, ναι. ισχύει.
Γιατί τσακώνεστε όμως, ποιος θα είναι από πάνω, ποιος θα είναι επικεφαλής. Τι συμβαίνει. Με κάποιον. Μα ο κύριος Κρανιδιώτης είπε ότι αυτά που λέτε είναι ανυπόστατα. Και την άλλη μέρα μίλησε άσχημα για τον κύριο Βελόπουλο. Και επίσης ο κύριος Κρανιδιώτης έχει και ένα άλλο επιχείρημα. Λέει, εγώ συνομιλώ με τη Λεπέν. Τι θέλετε οι υπόλοιποι. Είναι πολύ ωραίο. Λέει, θα έρθει η Λεπέν και να δώσει σταυρού στην Ελλάδα στον οποιονδήποτε, επειδή είναι συμπράτη μαζί της και θα βρούμε και τη Λεπέν στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι όταν βγαίνει στον δρόμο εμείς οι δεξιοί ή οι αριστεροί στις δικές τους παρέσεις, σε όλον δρόμο, σε όποιον δρόμο βγαίνει ο καθένας, μας λένε γιατί δεν ενώνεστε. Μάλιστα. Είναι το μοναδικό αίτημα του κόσμου. Τι βλέπετε εσείς. Εγώ είπα, επειδή υπάρχει πιθανότητα, επειδή γίνονται συζητήσεις παρασκηνιακά, σχεδόν μένον δεν έχουν. Για να κατέβετε όλοι μαζί. Για να γίνει ένα μέτωπο στο τέλος δεξιών πατριωτικών παρατάξεων, χωρίς ακρότητες και χωρίς χρυσαυγίτες, κανέναν δηλαδή της Χρυσής Αυγής μέσα στην συμπαράταξη, μάλιστα, ούτε βουλευτή, ούτε ευρωβουλευτή, ούτε κάποιον του χώρου. Όχι, δεν χωράνε οι άνθρωποι αυτοί για κανένα λόγο. Αυτό το ποσοστό δημοσκοπικά έχει βρεθεί ότι είναι γύρω στο 10 με 12% του χώρου που αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει ούτε προς Νέα Δημοκρατία. Πηγαίνει καναπέ, δεν πηγαίνει Χρυσή Αυγή. Και δεν ψηφίζει καν, δεν θα πάει καν να ψηφίσει, να το πάρουμε και να το βάλουμε στη Βουλή για να εκπροσωπείτε. Αυτό το λέτε μόνος σας ή το έχετε συζητήσει? Το έχουμε συζητήσει. Το ζήτημα είναι που, προσέξτε, από μένα δεν θα ακούσετε ποτέ παρά μόνο ενωτικό λόγο. Πρέπει να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις, τόπου διεξίες και συντηρητικές δυνάμεις και όχι να βγαίνουν στα κανάλια να μιλάω ένας για τον άλλον. Εγώ έχω μιλήσει με όλους, δεν θα με ακούσετε ποτέ να ψέξω ή να σας πω, α, είπα εκείνον με εκείνον. Άρα πιθανότητα υπάρχει, λέτε, να συνευρεθείτε. Υπάρχει και είναι, επιβάλλεται και είναι ευθύνη όλων μας να τα βρούμε. Μάλιστα. Και είπα ότι πρώτος κάνω πίσω. Και από το Πρεδρυλί και το δικό μου και από οτιδήποτε θέλει ο καθένας, μην μπει κανένας που το κάνει για να είναι πρόεδρος, να βρούμε τον καλύτερο, να αποφασίσει ο κόσμος είναι ο καλύτερος, να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής, διότι αυτό θέλει και ο κόσμος. Εκλογές. Όλοι αυτός μαζί σαν μεγάλη συμπαράταξη. Μάλιστα. Και σαφές. Με πλήρης ευχαριστούμε κατανό. Κύριε Καμένε, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Έχω κάτι. Ένα λεπτό. Πείτε το γρήγορα όμως, κύριε Καμένε. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πω σε εσάς σήμερα ότι 11 με 14 Δεκεμβρίου στο Μαρακές έρχεται στον ΟΗΕ. Μάλιστα. Μια από τις πιο αποτρόπες οδηγίες στον κόσμο, η οποία ονομάζεται το Σύμφωνο της Κανονικής Μετανάστευσης ως Ανθρώπινο Δικαίωμα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, για όποιον δεν καθίσει να διαβάσει, έχει απόλυτη ευθύνη, και παρακαλώ όλα τα κόμματα στη Βουλή, εγώ θα τα φέρω στη Βουλή επίσημα αυτά, να πάρουν θέση, εάν το θέλουν ή όχι, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, η Γερμανία, η Αμερική έχουν αρνηθεί. Καταλύονται τα σύνορα. Ανθρώπινο δικαίωμα σημαίνει ότι έρχεται οποιοδήποτε μετανάστης οικονομικός από τους 245 εκατομμύρια μετανάστες που είναι μετρημένοι οπουδήποτε, οπουδήποτε, χωρίς χαρτιά, χωρίς να δικαιολογήσει γιατί έρχεται στη χώρα σου. Μάλιστα. Και εσύ θα πρέπει να τον θρέψεις μέσα από τις υποδομές που δεν έχεις, για το φαρμακευτική υπηρεσία που δεν έχεις, και πρακτικά καταλύονται τα σύνορα, και όχι μόνο καταλύονται τα σύνορα. Δεν υπάρχει πια νομιμότητα. Σαφές. Και δεν μπορεί να γίνει αντίστροφη μετανάστευση, να μαζευτούμε 10.000 Έλληνες να πάμε στη Γαλλία, στα σύνορα, στην Καμένο. Ιταλία. Κλείνω είναι εδώ. Πολύ σοβαρό, παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καμένο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.